Για τους αμυντικούς δεσμούς Ουάσιγκτον-Βαρσοβίας είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι καθώς και με τον Πρόεδρο της χώρας Αντρέι Ντούντα. Ο Μάικ Πομπέο υπέγραψε με τον Πολωνό ομόλογό του Μάριους Μπλάζακ τη Συμφωνία Ενισχυμένης Αμυντικής Συνεργασίας. Προβλέπεται η σημαντική ενίσχυση της Αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης που σταθμεύει στην Πολωνία. Η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος μας, αλλά και τη δημιουργία περισσότερων υποδομών στην Πολωνία. Συνιστά επίσης μακροχρόνια εγγύηση ότι σε περίπτωση απειλής οι στρατιώτες μας θα μπορούν να συνεργαστούν απέναντι σε κάθε πιθανή απειλή. Στην ατζέντα των συνομιλιών Πομπέο στη Βαρσοβία ήταν και οι μετεκλογικές εξελίξεις στη Λευκορωσία, η πανδημία, η ασφάλεια των δικτύων 5G, αλλά και μια νέα διμερή συμφωνία για την ανάπτυξη του προγράμματος παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Πολωνίας. Πριν τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδίας του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας επισκέφθηκε την Τσεχία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Συζήτησαν για την εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα, με τον Μάικ Πομπέο να δηλώνει την επίγουσα ανάγκη να περιοριστεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.